Για να είναι περικομμένο κάποιο, θα πρέπει να υπάρξει νόμος, βάσει του νόμου να λέμε ότι μειώνουμε το δώρο του παραδείγματος χάρη των Χριστουγέννων ή την άδεια του εργαζομένου με ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Άρα μια πρώτη παρατήρηση σε όσους τα λένε αυτά είναι ότι δεν υπάρχει νόμος ή διάταξη νόμου που να κατατέθηκε στη Βουλή και να λέει ότι μειώνουμε είτε το δώρο είτε την άδεια του εργαζομένου. Αυτό που αναφέρεται στην ΚΙΑ, για το τετράμινο αυτό του κορονοϊού που είχαμε την εκπεριτροπής εργασία ή εργασία σε αναστολή, ενώ καλύπτεται ασφαλιστικά. Ναι, για το ποσό μιλάμε. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Νομίζω ότι δεν το ολοκλήρωσε. Έχει και άλλο να πει ο κύριος Βρούτσης πάνω σε αυτό. Θέλει να πει ότι δεν το κόβω με απόφαση. Αλλά έχει ένα αλλά η διατύπωση. Η προσαρμογή και στην άδεια του εργαζομένου και στο δώρο του Πάσχα θα γίνει πάντα, όπως γίνεται όλα τα χρόνια, στη βάση του μισθού που παίρνει στην τσέπη του. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει μια προσαρμογή από 83,5% έως 100% σύμφωνα με το πρόγραμμα συνεργασία, θα υπάρξει μια αντιστοίχηση για αυτούς τους 4 μήνες από τους 8 παραδείγματος χάρη που παίρνει στο δώρο των Χριστουγέννων, αντιστοίχηση με την προσαρμογή στο νέο μισθό που έρχεται στο νέο περιβάλλον. Δεν είναι δηλαδή η ευθεία. Συνεπώς θα υπάρξει μείωση, όχι όμως επειδή θα παρέμβει το Υπουργείο Εργασίας, λέτε, και θα πει εγώ τα κόβω, αλλά θα υπάρξει αναλογική μείωση με βάση τις νέες αποδοχές που έχουν διαμορφώσει οι συνθήκες της πανδημίας. Αυτό λέτε. Είναι η προσαρμογή που θα γίνει στη βάση του νέου μισθού που θα προκύψει σε όσους από τους επιχειρηματίες συνενεθούν με τους εργαζόμενους. Μπορούσατε να παρέμβετε και να μην αλλάξει αυτό, κύριε Υπουργέ? Κύριε Παυλόπουλε, δεν υπάρχει δυνατότητα. Η δημοσιονομική δυνατότητα είναι συγκεκριμένη. Το δώρο του Χριστουγέννου θα καταβληθεί στο ακέραιο και στη βάση που αναλογεί στον κάθε εργαζόμενο. Και καταλαβαίνετε ότι και εδώ θα υπάρξουν καταβολές χρημάτων από την πολιτεία στο ύψος του μισθού που έρχεται να αναπληρώσει η πολιτεία. Η πολιτεία διαμέσου του προγράμματος συνεργασία έρχεται και καταλαμβάνει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό της αναπλήρωσης του μισθού του εργαζομένου, όπου αυτό χρειαστεί αναγκαίο, αλλά από την άλλη μεριά είναι και η διατήρηση της θέσης εργασίας, η οποία είναι επιβεβλημένη και διατηρείται η θέση εργασίας και οι σχέσεις εργασίας, που παραμένει πλήρη η σχέση εργασίας και του εργαζόμενου και η σύμβασή του παραμένει αναλύωτη. Μάλιστα. Δεν ξέρω, να μιλήσουμε λίγο για την εποπτεία. Όμως, επιτρέψτε μου μία προσθήκη. Θέλω επίσης να τονίσω ένα στοιχείο το οποίο βρίσκεται και αυτό ως θετική εξέλιξη. Είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που ξεκινάει από χθες. Ο μήνας Ιούνιος είναι ο μήνας βάσει του νόμου 4670 που θα μειωθούν οι εισφορές κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες. Είναι η πρώτη φορά που γίνονται μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών συγκεκριμένα στοχευμένα στην πλήρη απασχόληση. Οι δεύτερες στην ιστορία του ασφαλιστικού συστήματος. Τιμητικά για μένα ήταν και την περίοδο 12-14 που είχαμε μειώσει 6 ποσοστιαίες μονάδες ασφαλιστικές εισφορές. Αυτή η μείωση των κατά 0,90 ποσοστιαίων μονάδων των ασφαλιστικών εισφορών θα φέρει μία, δεν το λέω ως στοιχείο πανηγυρισμού, αλλά μία ενδεικτική μικρή αύξηση σε ετήσια βάση που ξεκινάει από 38,22 € στην τσέπη του εργαζόμενου και φτάνει στο ανώτατο επίπεδο στα 300. Δεν θα στεκόμαστε μόνο στην γκρινιά. Ό,τι είναι θετικό θα το λέμε. Ό,τι προκύπτει ως αρνητικό επίσης θα το λέμε. Έτσι ώστε να έχει νόημα και η κριτική. Κάτι πολύ γρήγορα για την κοινοφελή εργασία ρωτάνε πολλοί. Πάρα πολλά μηνύματα. Κυρία Κουτροκόη, αφήστε με να πω μόνο το νούμερο. Η αύξηση που θα προκύψει μέσα από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών είναι 38,22 σε ετήσια βάση το μικρότερο μέχρι 382,2 € το maximum. Ενώ για τον επιχειρηματία η ωφέλεια είναι από 3,12 € μέχρι 436,8 €. Άρα βλέπετε πόσο σημαντικά παρεμβαίνει και λειτουργεί ως μεγάλη διαρθρωτική αλλαγή κάθε φορά που μειώνουμε το μισθολογικό κόστος διαμέσου του μη μισθολογικού κόστους, δηλαδή των ασφαλιστικών εισφορών.